Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη για την τιμητική πρόταση προς το πρόσωπό μου και τα πρόσωπα για τη στελέχωση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την δημιουργική συζήτηση ανεξαρτήτως της τοποθέτησής τους και να υποσχεθώ ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις μαζί με όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να σταθεί η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα στο ύψος των περιστάσεων. Να κάνει πράξη την ανάγκη για οργανωμένη εξωστρέφεια του κόμματος και υπέρβαση των όποιων δυσκολιών έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα. Έχουμε όλο το ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο, έχουμε την υποχρέωση να δίνουμε χώρο με τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, στις προγραμματικές μας θέσεις να ακούγονται, να αξιολογούνται από το λαό και αυτό θα κάνουμε. Κύριε Παπά, περίπου η μισή κοινοβουλευτική ομάδα δεν στήριξε την πρόταση του Προέδρου. Είναι πρόβλημα που έχει στήριξει. Είναι ένα αποτέλεσμα καθαρό, ένα αποτέλεσμα δημοκρατικό, ένα αποτέλεσμα που μας δίνει την εντολή να πάμε όλοι μαζί παρακάτω. Από αυτή τη στιγμή και μετά δεν έχει καμία σημασία το τι ψήφισε ο κάθε βουλευτής. Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενωμένοι με οδηγό τις συλλογικές μας αποφάσεις, μπορούμε να φέρουμε τα θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία.